σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Χαίρετε φίλες και φίλοι. Εδώ από το Κάρβουνο που μόλις ξεκίνησε η αναμέτρηση για την πέντε αγωνιστική της Development League League ανάμεσα σε Μπάκα Τζούνιορς και Μιλγουόκι Μπακς. Οπότε με Μπάκα Τζούνιορς με τρεις νίκες και μία ήταν στην σεζόν κόντρα στους Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι μετρούν μόλις μία νίκη και τρεις ήττες. Πρώτο εστόχο σου είναι για δύο πόντους για τους γηπεδούχους, οι οποίοι θα ανοίξουν το σκορ. Στην πρώτη επίθεση τους και οι Μπακς. Ένα τρίποντο και καλό. Θέλω να φύγουν γρήγορα στην άλλη πλευρά τώρα η Μπάκα Juniors. Επέλεξε την πάσα και πολύ καλά έκανε το αποδήμο. Ακολούθησε ο Πατάκας, έγραψε το 4-0. Δύο γρήγορα καλάθια για τους γηπεδούχους. Από την άλλη αναζητούν τους πρώτους τους πόντους και οι μπλε. Μπάλα πέρασε μέσα από τα χέρια του Μπολάνου. Έφυγε εκτός και συνέχεια τώρα με τον Κασφίκη να κατεβάζει. Θέλει να γυρίσει εκεί από κοντά, βάζει ωραία το κορμί του και σκοράρει ο Κρεούζης για να γράψει το 6-0. Ένα σερί των Μπάκα Juniors σε αυτές τις πρώτες στιγμές της αναμέτρησης. Βικτοράτος το θέλει το τρίποδο, το πήρε, δεν το έβαλε. Και το rebound στα χέρια του Πατάκα. Κασφίκης. Είναι λίγο πιο δυνατή η πάσα, δεν μπορούσε να υποδεχτεί καλά ο Καργαλάκος. Πέρασε εκτός η μπάλα, έγινε το λάθος. Συνέχεια τώρα με τους φιλοξενούμενους. Καμαρινόπουλος, Βικτοράτος. Τώρα Γκιντοντάι. Ο Βικτοράτος βλέπει τις επιλογές του. Αλλαγή στο μαρκάρισμα. Διαμαντόπουλος, ένα δευτερόλεπτο. Δεν είχα δει το ρολόι φιλοξενούμενη. Του έμεινε η μπάλα στα χέρια. Πέρασε έτσι ανεκμεταλλευτική αυτή η επίθεση για τους Milwaukee Bucks, οι οποίοι παραμένουν στο 0. Κασφίκης. Πατάκας για τρεις, μόνο στο ταμπλό η μπαλά. Καμαρινόπουλος αυτούς τον Βικτοράτο. Πάθε να γυρίσει, του φύγει για λίγο η μπαλά. Δεν μπορούσε να βρεθεί σε θέση εκτέλεσης. Διαμαντόπουλος, Βικτοράτος ξανά. Θα το πάρει από την περιφέρεια και θα το βάλει με τη βοήθεια του ταμπλό. Αυτό είναι και το πρώτο καλάθι για τους Milwaukee Bucks. Διασκεδός Βικτοράτου. Θα γίνει το 6-3. Προσπάθησαν να παίξουν γρήγορα εδώ οι Μπάκα Juniors, δεν τους βγήκε. Γρήγορα γρήγορα επιστρέφουν στην επίθεση και πάλι οι φιλοξενούμενοι. Καμαρινόπουλος. Βικτοράτος. Ψάχνει επιλογές, έχει σταματήσει την τρίπλα, πήρε ο Καμαρινόπουλος και πάλι. Τρίποντο του Βικτοράτου χωρίς κάποια τύχη, ανανέωσαν ωστόσο οι μπλε. Γυρίζει με το αριστερό χέρι ο Μπολάνος, δεν θα τα καταφέρει ούτε αυτός. Κασφίκης. Πυρό Κρεούζης άφησε έξω, εκεί όπου είναι ο Πατάκας. Βάλα και πάλι στην περιφέρεια για ένα νέο σου τριών πόντων. Δεν θα βρει στόχο Τσαμποδήμος, Κρεούζης ωστόσο κρατάει στην επέχεια στην ομάδα του. Και πάλι από την περιφέρεια θέλουν να χτυπήσουν οι Μπάκα Juniors. Είναι και πάλι άστοχοι. Δεν αλλάζει το 6-3. Κιντοντάι δεν μπορούσε να κρατήσει. Κατοχή περνάει έτσι στα χέρια των γηπεδούχων. Κασφίκης αναλαμβάνει να κατεβάσει. Κρεούζης θα πάρει το φάουλ.
baseline θα γίνει επαναφορά. Κράτησαν οι γηπεδούχοι. Ένα τρίποντο, έχει καλό και μετά είναι εκεί και μαζεύει. Τώρα το Καλεβατζή πάει μόνος του μέχρι το τέλος. Είναι άστοχο, άστοχη η προσπάθεια του. Κρεούζει ψηλότερα για να μαζέψει. Κόπηκε η πάσα. Τώρα Καμαρινόπουλος. Τώρα το έχει ανέβει κάπως ο ρυθμός. Προσπαθούν να πλησιάσουν. Τώρα προσπαθούν να ισοφαρίσουν αυτά. Νομίζω πως η μπάξη δεν ήρθε όμως. Ισοφάρισε από το τρίποδο του Βικτορατού. Υπάρχει στρίμα για φάουλ τον Γκυροντάι. Τα τρία πλέον το σκορ. Καμαρινόπουλος πιέζεται ψηλά. Θα κερδίσει το φαουλ τελικά. Και έχουμε και αλλαγή για τους γηπεδούχους. Το μάτς πέρασε ο Παπαλαμπρού. Βικτοράτος βρήκε τον διάδρομο. Βρέθηκε στο παρκέ, δεν υπήρξε κάποιο στήριγμα. Βάλα στο πλάι. Φτάνει στην γωνία η μπάλα για να πάρει το τρίποντο. Και ένα ευτοχή σε ένα δύσκολο σουτ λίγο πριν βρεθεί και στο παρκέ ο Τσαποδήμος. Δύσκολη εκτέλεση, η οποία ανεβάζει το σκορ στο 13. Το θέλει, θα το πάρει για να απαντήσει ο Διαμαντόπουλος, δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι. Νέα πρόσωπα τώρα στην πέντατα τον μπλε. Ο Δεστούνης είναι ο ένας και ο άλλος ο Διαμαντόπουλος. Όχι ο Παπουτσάκης, συγχωρείτε. Βικτοράτος είδε ωραία και πέρασε την πάσα εξίσου ωραία στον συμπαίκτη του, στον Δεστούνη, αυτός όμως πακάλισε την ευκαιρία του. Δεν αλλάζει έτσι ούτε τώρα το σκορ. Παπαλάμπρου. Βλέπει τις επιλογές, αφήνει στον Τσαμποδήμο. Κρεούζης φτάνει κοντά, καλάθι και φάουλ. Τρομερή κίνηση που τον έμπειρο παίχτη των Μπάκα Juniors, ο οποίος έχει και την ευκαιρία για μια συμπληρωματική βολή και έχει και την ευκαιρία να φέρει στο σύν 10 πλέον τη διαφορά. Θα το κάνει. 13-3 ψήφι διαφορά πλέον στο μάτς, με τους Milwaukee Bucks να είναι καθυλωμένοι στους 3 πόντους. Επιθετικά δεν τα έχουν πάει καθόλου καλά μέχρι στιγμής. Τους έχει δυσκολέψει πάρα πολύ αυτή η πιεστική άμυνα των Μπάκα Juniors, οι οποίοι θα κλέψουν. Και ο Τσαποδήμος τώρα θέλει να βγάλει μια γρήγορη επίθεση. Επέλεξε να μην βιαστεί ο Πατάκας. Τους κρατάει, οργανώνει. 13 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Πήρε ο Κρεούζης. Όσα έξω ο Πατάκας έχει χώρο και θα βάλει ένα τρίποντο. 16-3 απόλυτη κυριαρχία από τους Μπάκα Juniors. Ενώ μπαίνουμε στα τελευταία 3 λεπτά της πρώτης περίοδου. Βικτοράτος. Καμαρινόπουλος. Έπαιξε με τον Παπουτσάκη. Βεστούνης θα πάρει ένα μακρινό σουτ. Δεν βρίσκουν τη λύση ούτε τώρα οι Milwaukee Bucks. Και έχουμε και νέα αλλαγή για τους γηπεδούχους, με τον Σπετζούρη να περνάει τώρα στο παρκέ για πρώτη φορά. Τώρα το ξεκινάει την πορεία του προς την ρακέτα, τον πουλάει μπάλα όμως.
Δεν θα μπει ούτε τώρα στο αντίπαλο καλάθι. Παλάμπρου. Κρεούζης, πάσα έξω στον Πατάκα. Παλάμπρου. Κρεός Πετζούρης, το πρώτο δικό του σουτ. Κάνει airball, Κρεούζης όμως είναι εκεί για να κάνει τη δουλειά και να ανεβάσει πλέον το σκορ στο 18-3. Καμαρινόπουλος σου άφησε στον Βικτοράτο. Τύρο Παπουτσάκης. Είδε την κίνηση του Καμαρινόπουλου. Αναζητεί λίγο χώρο. Η πάσα του δεν θα καταλήξει ποτέ στον συμπαίκτη του. Έχουν βρει σκούρα οι φιλοξενούμενοι. Δεν μπορούν να βρουν την συνταγή για να κάνουν τη ζημιά στην αντίπαλη άμυνα. Κάτι που μαρτυράει και το 18-3 που βλέπουμε στον φωτεινό πίνακα. Από την άλλη δείχνουν μεγαλύτερη άνεση στο σκοράρισμα οι γηπεδούχοι. Έρπολ τώρα όμως από τον Πατάκα. Τώρα του βρέθηκε στο παρκέ. Πήρε και το φάουλ. Συνήθεια με τον Μπολάνο. 2-3 τα ομαδικά. Έκλεψαν και πάλι οι παίκτες των Μπακα Juniors. Πάσα έξω. Ένα τρίποντο του Σπετζούρη, δεν θα βάλει αρκετή δύναμη. Θα πιάσει μόνο αέρα η μπάλα. Ενώ πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Τώρα το σάφησε στο πλάι Καμαρινόπουλος για δύο. Επιτέλους θα σπάσουν αυτή την αδράνεια οι Μιλφόκοι. 18-5. Όλοι στο δεύτερο καλάθι αυτό για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι έβγαλαν τώρα την άμυνα. 45 δευτερόλεπτα ακόμα στο 10 λεπτό. Δευτούνης, δεν μπορεί. Την μπάλα φτάνει στον Παπαλάμπρου. Αυτός θα φτιάξει αυτή την επίθεση των γηπεδούχων. Αλλάζει κατεύθυνση, αφήνει έξω. Κρεούζης, πιο αριστερά η μπάλα. Πάλι θα πάρει ο Παπαλάμπρου, προσπάθησε να γυρίσει, αλλά έφυγε εκτός, αλλά έχει παρενέβει και παίχτης των φιλοξενούμενων. 4 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι, θα πρέπει να βιαστούν οι γηπεδούχοι. Έχει βρεθεί ολομόναχος εκεί ο Πατάκας, βρήκε σίδερο. Και μάζεψε ο Βικτοράτος για μια τελευταία επίθεση 10 δευτερόλεπτων. Κρατάει, έχουν φαουλ να δώσουν οι Μπακα Juniors. 4 δευτερόλεπτα τώρα, ο Βικτοράτος συνεχίζει μόνος του με την μπάλα στα χέρια. Σηκώνεται για 2, δεν θα το βάλει. Και έτσι τελειώνει η πρώτη περίοδος με το σκορ να δείχνει 18-5. Πήγαμε μόλις και στην δεύτερη περίοδο προς το Καρβουνό. Το πρώτο δεκάλεπτο να βρίσκει τους Μπακα Juniors από όλους τους πρωταγωνιστές στο ματς. 18-5 δείχνει τώρα ο φωτεινός πίνακας. Με τους Milwaukee Bucks από την άλλη να δυσκολεύονται ιδιαίτερα και αμυντικά, αλλά κυρίως επιθετικά. Κάτι που μαρτυρεί το γεγονός πως σκόραραν μόλις δύο καλάθια στα πρώτα 10 λεπτά. Ένα ο Βικτοράτος, ένα τρίποντο. Το άλλο ο Καμαρινόπουλος. Αυτοί οι μοναδικοί παίκτες που έχουν πετύχει καλάθι για τους Μιλφόκη. Θα σπάσει τώρα την κατάρα και ο Διαμαντόπουλος. 18-8. Στρογγυλά και πάλι στους 10 η διαφορά. Καστίκης. Σπετζούρης, υποπίεση. Μάχη εκεί στον αέρα, κερδισμένος ο παίκτης των Μπακα Juniors. Καστίκης και πάλι. Δεν θα περάσει η πάσα του, Βικτοράτος έκλεψε. Μένει πάνω του ο Καστίκης. Τα αριστερά θα ξεκινήσει την προσπάθεια του Μπολάνος, έχει κερδίσει το φάουλ. Και
διαφορά. Ο Γκιτοντάι βγήκε και στην περιφέρεια. Τώρα το κράτησε. Εκτέλεση και όλα στα 4 δευτερόλεπτα σε καλύτερη θέση για να μαζέψει το rebound ο Γαργαλάκος. Μπέλα θα πάει και πάλι στα δικά του χέρια. Και πέρασαν τώρα το κέντρο γηπεδούχοι με τον Καστίκη. Γαργαλάκος βλέπει γύρω του. Μπίζος. Πάλι Γαργαλάκος, 4 δευτερόλεπτα τώρα για τους γηπεδούχους. Γυρίζει ωραία με τα αριστερό. Δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Βέκος, 28. Διαμαντόπουλος, Δικτοράτος στα δεξιά με τον Κασφίκη πάνω του κολλημένο. Θα πάει να παίξει η κόντρα σε εκείνον, θα τον νικήσει κατά κράτος για το 20-10. Και γρήγορα ο Κασφίκης, ευνηδιασμός για τους γηπεδούχους, δεν ήρθε όμως το καλάθι. Παρόλο που βρέθηκε σε θέση βολής ο Γαργαλάκος, Δικτοράτος τώρα στην άλλη πλευρά. Θέλει να τρέξει και εκείνος, λίγο έλειψε να σκοράρει. Έχει κερδίσει πάντως το φάουλ από τον Βέκο. Έξω πρώτη. Δεν αλλάζει το 20-10. Θέλει τώρα και την δεύτερη, θα τη χάσει και αυτή. Ακούν όμως την κατοχή. Η μπλε όχι για πολύ. Ασπίκης. Και πάλι. Πέρασε από τα αριστερά, υψώνει και θα μπει μέσα τελικά η μπάλα. 22-10. Σταθερά μπροστά και με διψήφια διαφορά οι Μπακα Juniors. Δεν έχουμε δει κάποια μεγάλη αντίδραση μέχρι στιγμής από την πλευρά των Milwaukee Bucks, οι οποίοι ωστόσο προσπαθούν να βελτιώσουν κάπως την εικόνα τους. Εδώ θα γίνει ακόμα ένα λάθος από τον Βικτοράτο αυτή την φορά. Και έτσι μπορούν να μεγαλώσουν το προβάδισμα τους πλέον οι γηπεδούχοι. Κασφίκης, είδε τις κινήσεις. Έφυσε για τον Βέκο, ωραία ο Γαργαλάκος. Δεν έφυγε το καλάθι. Και τώρα κατεβάζει ο Καμαρινόπουλος. Δικτοράτος με ρίσκο η πάσα του. Το σταμάτησε ο Γαργαλάκος, αλλά κέρδισε και την κατοχή, καθώς έχει βρει και κάποιος παίκτης στον Milwaukee Bucks. Οπότε θα προχωρήσουν σε μια αλλαγή με τον Παπουτσάκη να επιστρέφει στο μάτς. Γαργαλάκος και Τζούρις. Έπαιξε με τον Κασφίκη. Αυτός βρήκε λίγο χώρο για να εκτελέσει για τρεις, βγήκε και βγήκε μπάλα. Και τώρα ο Βικτοράτος. Ζήτησε ο Παπουτσάκης εκείνον, πήγε η μπάλα. Μπερδεύτηκε όμως. Τι είναι ο λάθος εδώ για τους φιλοξενούμενους. Πήγε γρήγορα στην άλλη πλευρά ο Δέκος και πήρε το φάουλ. Συγγράμμα λοιπόν ο παίκτης των γηπεδούχων. Ετοιμάζεται για την πρώτη, η οποία είναι εύστοχη. 23-10. Έξω η δεύτερη και μπάλα καταλήγει στα χέρια του Βικτοράτου. Αυτός είναι 13 πλέον οι Μπάκα Juniors. Βικτοράτος θα το πάρει τελικά. Κοντό το σούτ, βρίσκει μόνο σίδερο. Σπίκης. Κουβαλάει, επιχειρεί μια πάσα πίσω από την πλάτη. Η μπάλα, αφού πρώτα βρήκε στον Βικτοράτο, κατέληξε πάλι στα χέρια του, αλλά αστόχησε από κοντά. Ανενόχλητος Καμαρινόπουλος τώρα. Μπολάνο ζυγίζει το σούτ, το παίρνει, δεν το βάζει. Το 23-10 δεν θα αλλάξει και μετά το πέρασμα αυτής της επίθεσης.
πλησιάζουμε και στα τελευταία 5 λεπτά της δεύτερης περίοδου. Κασφίκης. Ωραία, θα γυρίσει ο Βέκκος. Δεν τελειώνει καλά όμως τη φάση. Δωράτος. Πέρασε η πασά για τον Μπολάνο, αφήνει εξώ. Δωράτος με τον Σπετζούρι μπροστά του, θα εκτελέσει μετά την τρίπλα. Θα στόχισε. Τώρα ο Σπετζούρι στην άλλη πλευρά. Είναι η σειρά του να παίξει κόντρα στον Βικτοράτο. Ποιος είχε ακούμπης τελευταίος, να δούμε. Ο παίξης τον Μιλφού, εκεί λέει ο ρέφερι. Και έτσι η μπάλα είναι για τους γηπεδούχους. Το μάτς και πάλι ο Παπαλάμπρου στην θέση του Κασφίκη. Τώρα θα πάει η μπάλα σε αυτόν. Στα αριστερά ο Παπαλάμπρου ζητάει και παίρνει ο Μπίζος. Ωραία, η μπάλα θα φτάσει στον Βέκο αστοχή. Τώρα ο Παπιτσάκης αφήνει στον Βικτοράτο. Και πάλι ο Παπιτσάκης. Κάθνει λίγο χώρο ο Καμαρινόπουλος. Να ξεφύγει όμως από τον Παπαλάμπρου. Πήγε προς τα μέσα, άλλαξε και χέρι. Ωραίο καλάθι. Κερδίζει και το φάουλ, 23-12. Μέσα και η βολή, 23-13. Και πάλι διαφορά στους 10 πόντους. Μπίζος, Γαλάκος, πάει προς τα μέσα, δύσκολη προσπάθεια του Παπαλάμπρου, βρήκε όμως την πάσα. Στα 3 δευτερόλεπτα σηκώνεται ο Γαλάκος για να προλάβει για το ρολόι. Αστόχησε. Έτσι μπορεί να ρίξει τώρα τη διαφορά σε μονοψήφιο μετά από ώρα η Milwaukee Bucks. 3,5 λεπτά πριν να πάμε στο ημίχρονο, Βικτοράτος παίρνει τα βήματα, φτάνει και μέχρι το τέλος. 23-15. Δικό τους 5-0 φιλοξενούμενοι. Μπίζος δεν τελείωσε καλά, ζητάει κάποιο φάουλ. Δεν υπήρξε κάποιο σφύριγμα και τώρα από Παπουτσάκης. Αλλά έφτασε στον Μπολανό. Πήγε υποπίεση εκείνος. Παπουτσάκης δίνει ένα σκάλπιδι στην μπάλα. Τελικά καθαρίζουν το rebound οι γηπεδούχοι. Ζητάει ο Παπαλάμπρου. Ωραία, είδε στην κίνηση τον Βέκο. Αυτός, αυτός ο lay-up. Και τώρα ο Βικτοράτος παίζει γρήγορα. Μπολάνος αφήνει έξω. Ο Δεστούνης ήταν, με συγχωρείτε. Βρήκε σίδερο ο Βικτοράτος. Παπαλάμπρου θα του κλέψει ο παίκτης των Milwaukee Bucks. Αλλά η μπάλα έχει περάσει εκτός. Αλλαγές τώρα και για τις δύο ομάδες. Διαμαντόπουλος επιστρέφει για τους φιλοξενούμενους. Από την άλλη έχουμε τον Πατάκα τώρα στο μάτς. Αλλά και τον Τσαμποδημό. Παπαλάμπρου. Τσαμποδημό στα δεξιά σηκώνεται. Σημαδεύει το πλάι του ταμπλό. Παραμένει στο 23. Η γηπεδούχη, η οποία και αυτή τώρα στις τελευταίες φάσεις δείχνει μια δυσκολία επιθετικά. Διαμαντόπουλος από κοντά, νέο καλάθι και φάουλ από τον Διαμαντόπουλο αυτή τη φορά, 23-17, και όλο και πλησιάζουν απειλητικά οι Milwaukee Bucks. Μπορεί να ρίξει την διαφορά στους 5 τώρα ο Διαμαντόπουλος και θα το κάνει. 23-18. Τσαμποδήμος. Ωραία
συνεργασία ήρθε και το καλάθι από τον Τσαποδήμο για το 25-18 ψοκολάει του Πακα Juniors. Δίνει την λύση μετά από ώρα. 1:35 τώρα στο ρολόι. Πέρασε η πάσα, ήρθε και το καλάθι από τον Μπολάν, ο οποίος βρέθηκε κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Και τελείωσε καλά τη φάση με 25-20. Ατάκας, πάσα στα αριστερά. Τσαμποδήμος, πάσα του δεν κατέληξε σε κανέναν. Πέρασε κατευθείαν εκτός η μπάλα. Να δούμε αν θα μπορέσουν να πλησιάσουν κι άλλο πλέον οι φιλοξενούμενοι. Δεν είναι καθόλου καλή επιλογή όμως από τον Καμαρινόπουλο, ζητάει συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Πέταξαν στα σπίτια αυτή την ευκαιρία τους φιλοξενούμενοι. Ενώ μπήκαμε έτσι στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Παλάβρου, ένα μακρινό δίποτο τον βάζει. 27-20. 45 δευτερόλεπτα ακόμα. Κοράτος. Άφησε έξω. Πάσα πίσω από την πλάτη τυφλή. Θα γίνει ακόμα ένα λάθος για τους μπλε. Μάλιστα η μπάλα βγήκε στην baseline, από εκεί θα επαναφέρουν οι Μπάκα Juniors. Έγινε επαναφορά Τσαποδήμος. Παπαλάβρου υψώνει, Γαργαλάκος κατευθείαν θέλει να τελειώσει τη φάση. 18 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους μπλε. Βεκτοράτος. Βλέπει το ρολόι, 8 δευτερόλεπτα απομένουν. Ο ίδιος θα πάρει την εκτέλεση, όχι. Άφησε στον Διαμαντόπουλο, αυτός θα προλάβει το ρολόι, αστοχή. Και έτσι τελειώνει και η δεύτερη περίοδος με το σκορ να δείχνει 27-20 υπέρ των Μπάκα Juniors. Ξεκίνησε μόλις και η τρίτη περίοδος εδώ στο Κάρβουνο. Μπάκα Juniors, Milwaukee Bucks, 27-20 με τους γηπεδούχους να παίρνουν νωρίτερα μια διψήφια διαφορά, ωστόσο έβγαλαν μια μικρή αντίδραση οι φιλοξενούμενοι, κατάφεραν να ρίξουν τη διαφορά στους 5, αλλά τελευταίος μίλησε ο Παπαλάμπρου στην δεύτερη περίοδο και ανέβασε τώρα την διαφορά στο συν 7. Βικτοράτος, Διαμαντόπουλος, ψάχνει επιλογή, άφησε στον Μπολανό. Πεστούνης θα σηκωθεί για τρεις, η μπάλα στο σιδερό και μαζεύει τελικά ο Τσαποδήμος. Αστικής. Ένα τρίποντα από το πλάι, η Πατάκα σε φτελεί για να ανεβάσει και πάλι στο συν 10 την ομάδα του. 30-20. Καμαρινόπουλος, Δευτοράτος. Του δώσε και πάλι χέρι με χέρι ο Διαμαντόπουλος. Δεν είναι καλή η πάσα από τον Βικτοράτο. Πατάκας ξεφεύγει, υψώνει απέναντι. Μπαλαστά στον Κρεούζη και πάλι σε αυτόν δεν εκτέλεσε κάποιος όμως, παρά το γεγονός πως άλλαξαν καλά την μπάλα εδώ οι γηπεδούχοι. Κασφίκης. Κρεούζης έχει ορθεί το βλέμμα του, τελειώνει και ο χρόνος. Έχει κερδίσει το φάουλ από τον Δεστούνη. Στην επαναφορά τώρα οι γηπεδούχοι. Μια μακρινή πάσα για τον Πατάκα. Παρκετά μακρύ αυτός, θα σηκώσει για τρεις. Δεν παίρνει το καλάθι. Και τώρα η μπάλα στα χέρια του Καμαρινόπουλου. Βικτοράτος.
Θα πάρει το τρίποντο, δεν είναι εύστοχος. Ο ίδιος προσπαθεί να διεκδικήσει ξανά, καθάρισε όμως ο Καστίκης. Ρίσκο η πάσα του, δυσκόλευσε αρκετά εκεί τον Τσαποδήμο. Δεν μπορούσε αυτός να συγκρατήσει την κατοχή. Δεν κλείδωσαν το λάθος έτσι οι γηπεδούχοι και τώρα ο Καμαρινόπουλος είναι αυτός που θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στούνης, πήγε και κόντρα στον Γαργαλάκο, έκανε το φάουλ που έχει στον Μπακα Τζούνιορ. Πρώτο μαδικό και για τους γηπεδούχους βολές για τον Δεστούνη. Δεύτερη 30-21. Καστίκης. Μπάλα έφτασε στον Γαργαλάκο, κοντά στην αντίπαλη ρακέτα, εκείνος που προσπάθησε να κάνει τη ζημιά. Δεστούνης έχει κάνει το φάουλ τώρα, είναι το δεύτερο για τους Bucks. Στέλνει στην γραμμή τώρα τον αντίπαλο ψηλό. Ο οποίος κάνει την πρώτη. Βάζει την δεύτερη, 31-21. Καμαρινόπουλος. Τώρα τους βρέθηκε στο παρκέ. Πήγε κοντά του για βοήθεια ο Διαμαντόπουλος, θα το αφήσει και πάλι. Εκτελεί από την κορυφή, δεν είναι καλό το σουτ. Κασφίκης μάζεψε. Συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια. Φύγει στην γωνία, Τσαποδήμος στον Γαργαλάκο. Και πάλι Κασφίκης πατάκας. Και δεν βρισκόταν κάποιος συμπαίκτης του. Βρισκόταν μόνο ο Μπλεφανέλες. Καμαρινόπουλος. Βικτοράτος πάει δυναμικά. Δεν θα πάρει κάτι. Γαργαλάκος, Κασφίκης. Αυτός το πλάι, Κρεούζης. Πάσα έξω. Πατάκας είναι ολομόναχος. Κάνει έρμπολ. Ήταν πολύ καλές οι προϋποθέσεις. Το σούτ δεν ήταν καθόλου καλό. Έτσι το 31-21 παραμένει. Καμαρινόπουλος κάνει τις σταυρωτές. Βικτοράτος στην κίνηση. Πολύ ωραίο καλάθι για το 31-23. Ασφίκης. Και ο Κρεούζης ωραία γύρισε το κορμί του. Τρομερή κίνηση του Κρεούζη. Νίκησε όποιον βρήκε μπροστά του. Ρόλαρε, σκόραρε, πήρε και το φάουλ. 33-23. Δύο αλλαγές τώρα για τους γηπεδούχους. Με τον Παπαλάμπρου και τον Μπίζο να παίρνουν στο μάτς. Έξω η συμπληρωματική βολή του Κρεούζη. Παραμένει έτσι το 33-23. Διαμαντόπουλος. Δεν μπορούσε να βρει τον Βικτοράτο. Ασφίκης. Ωραία. Θα αφήσει την πάσα στον Παπαλάμπρου. Και αφήσει με τη σειρά του βρήκε τον Κρεούζη. Ξανά θα πάει στην γραμμή των βολών. Ο παίχτης των γηπεδούχων, ο οποίος δίνει ρεύσμα για την δημιουργία στον Παπαλάμπρου. Δύο βολές αυτή τη φορά για τον Κρεούζη. Νωρίτερα αστόχησε στην μία βολή του. Να δούμε αν θα καταφέρει κάτι καλύτερο τώρα στο νέο ζευγάρι βόλων. Αστοχή πρώτη. Κάνει και την δεύτερη.
Μια γρήγορη επίθεση, ο Βικτωράτος θα κερδίσει το φάουλ. Από κοντά δεν τα καταφέρνει. Τώρα στον Μπίζο και από εκεί στον Κασπίκη. Βικτωράτος ξέφυγε ωραία. Και έξω το να μαρκάρει στο Διαμαντόπουλο. Δεν θα το βάλει. Γαλάκος αφήνει στον Κρεούζη. Κασπίκης. Κυρομπίζος από εκεί πάλι στον Γαργαλάκο. Ωραία αφήνει στον Παπαλάμπρου. Από δύσκολη θέση εκείνος προσπάθησε. Βικτωράτος. Ήψωσε. Δεν μπόρεσε ο Διαμαντόπουλος να φτάσει στην πασά. Να έχουμε και αλλαγή. Αλλαγές βασικά για τους μπλε. Ο Κουτσάκης και ο Γκιντοντάι φέρουν στο μάτς. Καστίκης. Στέγεται και λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. Μπίζος προσπαθεί να παίξει με τον Κρεούζη, σε δεύτερο χρόνο κράτησε αυτή την μπαλά. Κασπίκης για τρεις, μπήκε το καλάθι. Εκτέλεσε ο Κασπίκης για το, για το 38-24. Δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα, ούτε και τώρα οι Μπακα Juniors. Εκτοξεύουν μια διαφορά στο συν 14 ξανά. Μια διαφορά την οποία είχαμε δει στα τελειώματα της πρώτης περίοδου. Θέλει να μειώσει ο Διαμαντόπουλος, δεν θα το κάνει, κανένας δεν πήρε το rebound, η κατοχή πάντως είναι για τους Milwaukee Bucks, ενώ έχουμε και δύο αλλαγές για τους Bucks Juniors. Ο Σπεντζούρης είναι ο ένας που επιστρέφει και ο άλλος είναι ο Βέκος. Διαμαντόπουλος. Γιδοντάει. Άφησε στον Μπολάνο, σηκώθηκε, έκλεψε κιόλας ο Παπαλάμπρου, φεύγει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Δεν θα μπορέσει να συνεργαστεί με τον Κασπίκη καθώς παρενέβη ο Παπουτσάκης. Πέταξε εκτός την μπαλά. Συνέχεια τώρα για τους γηπεδούχους, Κασπίκη σε ακόμα ένα δικό του μακρινό σουτ, αυτή τη φορά είναι άστοχο. Βικτωράτος. Στέκεται για τρεις και το βάζει. 38-27. Αντίπαλο. Κοιτοντάει τώρα γρήγορα στην άλλη πλευρά. Σταματάει, πιέζεται, ψάχνει κάποια πάσα. Την βρήκε τελικά για τον Μπολάνο, ο οποίος συνεχίζει τη δική του προσπάθεια και θα καταλήξει μέσα η μπάλα.
38-29, ένα πολύ δύσκολο καλάθι από τον Μολανό. Ενώ πήγαμε στο τελευταίο δίλεπτο της τρίτης περίοδου με τον Κασφίκη. Πάσα και πάλι στην περιφέρεια. Παπαλάμπρου τώρα είναι ο εκτελεστής. Καλύτερη θέση εκεί για να μαζέψει ο Βικτοράτος. Παπουτσάκης και πάλι θα συνεργαστούν οι δυο τους. Παίρνει τα βήματα ο Βικτοράτος και φτάνει σε καλάθι. 38-31. Μειώνουν πλέον στους 7 πόντους οι φιλοξενούμενοι και αναγκάζουν τους Μπακατζίνους να καλύψουν time out. Επιστρέψαμε μετά το time out, 1,5 λεπτό για να αφήσουμε πίσω μας στην τρίτη περίοδο. Το σκορ το 38-31, έχουν ρίξει την διαφορά στους 7 πλέον οι μπλε. Τώρα ο Μπίτσος θα πάει με φόρα προς τα μέσα, έχει κάνει βήματα όμως. Επανέφεραν τώρα οι φιλοξενούμενοι. Βικτοράτος, Διαμαντόπουλος από την κορυφή. Χάνει την ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο. Παπαλάμπρου σταματάει την τρίπλα του, ψάχνει επιλογή. Λίγο να γίνει το κλέψο, Κράτσο Τσαμποδήμος. Παπαλάμπρου θα χάσει αρχικά. Κράτσαν ωστόσο οι Μπακατζούνιος με τον Τσαμποδήμο. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα πρέπει να βιαστούν εδώ οι γηπεδούχοι. Τσαμποδήμος θα πάρει το τρίποδο και να προλάβει και το ρολόι. Αστοχή. 42 δευτερόλεπτα ακόμα. Λογικά θα έχουμε από μία επίθεση για τις δύο ομάδες. Θα πάει όμως σε ένα γρήγορο τρίποδο ο Βικτοράτος. Και θα κάνει και το αντιαθλητικό φάουλ στον Σπετζούρι. Ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να κάνει εδώ ο παίκτης των Milwaukee Bucks, ο οποίος χαρίζει δύο βολές και την κατοχή στους γηπεδούχους. Μέσα η πρώτη. Κάνει την δεύτερη ο Σπεντζούρης. Και τώρα η μπάλα πάει στο πλάι. Ο Μπίζος θα επαναφέρει. Σπεντζούρης φύγει έξω. Παπαλάμπρου οργανώνει στα 7 δευτερόλεπτα. Έπαιξε με τον Τσαμποδήμο, πήγε στα αριστερά χωρίς καλή ισορροπία θα σηκωθεί. Δεν έχει βρει μπάλα Στεφάνη, βγήκε η άμυνα. Και τώρα 14 δευτερόλεπτα όλα για τους Milwaukee Bucks. Ο Σκοράτος στα 6. 4 δευτερόλεπτα, υψώνει με ρίσκο. Διεκδικούν και την μπάλα δύο παίχτες. Έχουμε τζάμπολ, το βελάκι δείχνει. Δείχνει Bucks. Στα 0,7 έχει σταματήσει το ρολόι, να δούμε αν θα προλάβουν να κάνουν κάτι μπλε. Θα γίνει επαναφορά και έχουμε φινάλε και στην τρίτη περίοδο με το σκορ να δείχνει 38-31. Μπήκαμε μόλις και στο 4-10 λεπτό του μάτς με τους γηπεδούχους να εξακολουθούν να προηγούνται με 39-31. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση, κάποια ανατροπή από την πλευρά των Milwaukee Bucks για αν οι Μπάκα Juniors θα μπορέσουν να διαχειριστούν καλά το υπέρ τους προβάδισμα και θα φτάσουν έτσι στην τέταρτη νίκη τους. Από την άλλη φιλοξενούμε να πούμε ότι προέρχονται από την μοναδική νίκη τους κόντρα στους Laser Wolves με 62-61, ενώ ο Κρεούδης τώρα θα ανέβασε την διαφορά στους 10 και πάλι 41-31. Βικτοράτος. Σηκώστηκε για 3. Μπάλα σταμάτησε στο σίδερο.
Θήκης. Πάλι μπάλα θα καταλήξει εκείνον. Παπαλάβρου περιμένει στην κορυφή για να σηκωθεί για τρεις και θα το βάλει. 44-31. Πυροβολείο Παπαλάβρου. Στο συν 13 πλέον η Μπάκα Juniors. Τωράτος. Θέλει να απαντήσει ο Διαμαντόπουλος, δεν θα το κάνει όμως. Και μπάλα θα περάσει και εκτός γραμμών. Θα γίνει και τώρα η αλλαγή, οι αλλαγές βασικά για τους μπλε. Στο μάτς επιστρέφουν ο Καμαρινόπουλος, όπως και ο Δεστούνης. Ασφίκης. Ο Κρεούκης, σε αυτόν θα πάει μπάλα. Κρεούζι, με συγχωρείτε. Θα δώσει και μια σφαλιάρα στην συνέχεια στην μπάλα. Δεν θα καταλήξει σε κάποιο συμπαίκτη. Βικτοράτος. Παπουτσάκης είδε τον Καμαρινόπουλο. Βικτοράτος χωρίς να το σκεφτεί ιδιαίτερα. Σημαδεύει σωστά. 44-34. Μαργαλάκος είναι εκεί για να πάρει και τώρα ο Κρεούζης θα δεχτεί το φάουλ από το σπρόξιμο του Μπολανού. Θα αποδείμως αύξηση στον Παπαλάβρο. Περνάει αυτός, πάει προς τα μέσα αποφασιστικά, δεν θα του κάνει το χατήριο μου στην μπάλα. Μιχτοράτος. Μπολάνος με το ένα χέρι, όχι καλά. Εκδίκησε και κέρδισε ο Κρεούζης. Ασφικής. Αφήνει στην γωνία. Παπαλάβρου δεν θα πάρει κάποιο τρίποντο. Αφήνει στον Τσαμπουδήμο για να εκτελέσει από το πλάι και να το βάλει. 46-34. Τα λεπτά τώρα στο ρολόι. Ξεκολουθούν να ελέγχουν την κατάσταση Μπάκα Juniors. Βικτοράτος ένα βήμα στο πλάι. Θα πάρει το τρίποντο. Μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Κασπίκη, που θέλει να παίξει γρήγορα. Βρήκε τον Γαργαλάκο. Χτύπησε εκείνος στην αντίπαλη ρακέτα. Θα καταλήξει και στο καλάθι μπάλα. Ενώ έχει προηγηθεί και το φαουλ. 48-34 πλέον. Διαφορά φτάνει και πάλι στους 14. Στην βολή, αλλά δράνησαν εδώ και οι δύο ομάδες και πάσαρε τελικά ο Τσαου Γαργαλάκος στους αντιπαλούς και δέχτηκαν για το καλά σκέλαση οι παιδούχοι. 48-36. Ένα άλλο παιδό, εξαιρετική συνεργασία Γαργαλάκου Κασφίκη για το 50-36, διορθώνει το λάθος του ο Γαργαλάκος και ανεβάζει και πάλι την διαφορά στο συν 14. Βικτοράτος θέλει κάποιο στήριγμα και ο Δεστούνης το βρήκε στον Καμαρινόπουλο, εκτέλεσε για 3, κοντό το σούτ, βρήκε μόνο σίδερο. Ανανέωσαν ωστόσο οι μπλε και πήραν και το φάουλ από τον Κασφίκη. Φάουλ νούμερο 3. Όχι, νούμερο 1. Τρία ομαδικά έχουν οι φιλοξενούμενοι. Νέο επιθετικό rebound, δεν θα έρθει ούτε τώρα το καλάθι. Μια γρήγορη πάσα. Δεν θα έρθει ο γρήγορο καλάθι όμως από τον Σαποδήμο. Βικτοράτος σηκώνεται, δεν θα σκοράρει. Έχει πάρει όμως το φάουλ που θα τον στείλει στην γραμμή
βολές από τον Βικτορά το 50-38. Κασφίκης. Καργαλάκος βλέπει γύρω του μονοπλέφανε λες. Δεν θα διστάσει όμως να πάει μόνος του και πολύ καλά θα κάνει, θα δικαιωθεί τελικά για την επιλογή του. 52-38. Επίσημα, τελευταία 5 λεπτά τώρα στο παιχνίδι. Βικτοράτος. Καμαρινόπουλος με τον Σαμποδήμο μπροστά του. Επιλέγει την πάσα για τον Παπουτσάκη, δευτική συνεργασία. Σαμποδήμος πιέστηκε από τον Βικτοράτο, επέλεξε την πάσα για τον Κασφική. Γαργαλάκος θα επιχειρήσει ένα πολύ μακρινό τρίποντο. Κρέουζης είναι εκεί για να φέρει μια νέα 14 επίθεση. Κασφίκη στα 5. Θα πάρει τελικά την εκτέλεση για 2 πόντους στο σιούτ. Βικτοράτος θα μαζέψει το rebound. Καμαρινόπουλος θα το τολμήσει και αυτός. Κρεούζη σε δεύτερο χρόνο παίρνει. Έχει όρθιο το βλέμμα του μήπως βρει κάποια μακρινή πάσα. Έχει επιστρέψει όμως η άμυνα στον Μιλτσβόκη. Σαμποδήμος άφησε έξω. Κρεούζης έχει χώρο, δεν επιλέγει κάποιο σουτ. Κύριε Μία ζητάει από τους συμπαίκτες του. Θα περάσει, θα κάνει τη δουλειά από κοντά. Όχι, δεν θα τελειώσει τελικά την φάση με επιτυχία. Έγινε το λάθος από τους Bucks, δεν μπορούσε όμως ο Γαργαλάκος να κρατήσει και έχουμε και διακοπή για time out. Δευτερόλεπτα για την επίθεσή τους έχουν οι Milwaukee Bucks. Δεν θα αξιοποιήσουν κανένα όμως. Αυτός έχασαν κατευθείαν την κατοχή. Κασφίκης. Έχει γίνει φάουλ. Που είναι και το τέταρτο για τους φιλοξενούμενους. Το τελευταίο που είχαν να δώσουν. Γαλάκος, είδε την κίνηση στην baseline του συμπαίκτου του, του Βέκου. Δεν πήραν κάτι άλλο όμως από την επίθεση του Σιμπάκα Junior. Σκύλησε η μπάλα και βασανιστικά στην προσπάθεια του Μπολάνου. Επιμένει ως το Σιγκλέ. Μαντόπουλος δίστασε αρχικά να εκτελέσει, το κάνει στην συνέχεια με τον Κασφίκη να είναι πάνω του. Αλλά φτάνει στην γωνία. Σαμποδήμος θα εκτελέσει. Ακόμα ένα τρίποντο στην στατιστική 55-38. Κατοχή. Για ποιος είναι να δούμε, για τους Milwaukee. Δεν είναι φιλοξενούμενοι. Λένε οι διαιτές, με συγχωρείτε. Σαμποδήμος πασάρει την κατάλληλη στιγμή. Ανενόχλητος εκεί, θα το χάσει αρχικά ο Γαργαλάκος, θα το βάλει με τη δεύτερη. Έρχεται και το πείραγμα εκεί από τον Φάγκο. 57-38 πλέον, η διαφορά έχει ξεφύγει στο συν 19 και με 2 λεπτά να απομένει στο ρολόι νομίζω. Δύσκολα θα αλλάξει κάτι μέχρι το τέλος. Ο Βικτοράτος πέρασε, δεν σκόραρε. Στάθηκε αδικός εδώ στο τελείωμα της φάσης. Θα πάει όμως στη γραμμή για τις δύο προσπάθειες του. Μέσα για η δεύτερη. 57-40.
Κασπίκης. Κλεισμένος εκεί. Ο Σπετζούρης άφησε έξω, θα πάει και πάλι μπάλα στα δικά του χέρια. Έκανε αδύναμο τελείωμα. Επιμένως τόσο. Η Μπακα Τζούνιος έχει φτάσει στο 0 το ρολόι, καθώς δεν είχε βρει Στεφάνη μπάλα νωρίτερα, δεν είχε ανανεωθεί ο χρόνος. Και έτσι πέρασε αυτή η επίθεση χωρίς κάποιο καλάθι. Τελευταίο 1,5 λεπτό και επίσημα. Με τον Βικτόριο τον ακατεβάζει ξανά. Ένα σούτ εκτός της ισορροπίας. Γιντοντάι θα το βάλει. Μετά το επεισόδικο λοιπόν 57-42. Κράτησαν οι γηπεδούχοι. 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Το πήρε. Δεν το έβαλε όμως ο Βέκος. Τελευταία δευτερόλεπτα τώρα και επίσημα. Τελευταία στιγμή στην αναμέτρηση. Με τους Μπακα Τζούνιος να επιστρέφουν και πάλι στις νίκες. Και θα είναι η τέταρτη φορά που παίρνουν το ροζ φύλλο αγώνα στο φετινό πρωτάθλημα. Θα πάνε στο 4-1. Ενώ από την άλλη με την Πόκη Μπακ θα γνωρίσουν από αυτή την τέταρτη ήττα τους. Ωραία εδώ η επίθεση των γηπεδούχων. Ξετυλίχθηκε με μόλις δύο πάσες για το 59-42. Και όπως έλεγα, οι Πόκη Μπακ θα πέσουν πλέον σε ένα 4. Άστοχο το τρίποδο του Βικτοράτου. Δεν θα περάσει η πάσα. Καμαρινόπουλος από κοντά, ολομόναχος αυτή θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ο Δεστούνης. 59-44, 2 δευτερόλεπτα, 1. Κασπίκης δεν θα μετρήσει το σούτ του. Φινάλε λοιπόν στην αναμέτρηση. 59-44 θα επικρατήσουν οι Μπακα Τζούνιος επί των Μιλφουόκι Μπακς.